Πες μου κάτι που θα με κάνει να νιώσω χαρούμενος και στεναχωρημένος την ίδια στιγμή. Ότι τον έχεις μεγαλύτερο από τον κολλητό σου. Ωραία, Πέτρ, τι του είπε, ωραία, μάγκα. Ωραία, είπε κάτι για το σπίτι σου. Θα ήθελα να δώσω μία συμβουλή προς τις κοπέλες. Όταν φοράτε 12 από τη γόβα, να περπατάτε σαν βασίλισσες, βρε. Όχι σαν ανάπηρη ακρίδα μετά από σεισμό. Ναι, ρε, πώς το παθαίνουμε αυτό. Αυτό το πράγμα έχει δει. Συνήθως το δεξί πόδι φεύγει. Που λες τώρα, τώρα πέφτει. Πέφτει. Είναι οι άλλες που πατάνε στραβά επίτηδες στο τακούνι. Για να κρατήσουν ισορροπία. Γεια σας, κύριε Χόρχε, τι κάνετε? Very welcome. Το Mood Radio λοιπόν είναι μπροστά από την εποχή του για ακόμα μια φορά και στους καιρούς αυτούς τους χαλεπούς τους οποίους διανύουμε. Έχουμε να δώσουμε λοιπόν εναλλακτικές στο θέμα της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης κτλ. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν έχουμε να σας προτείνουμε σαν εργασιακό τόπο, ρε παιδί μου, ναι, τη Σιγκαπούρη. Έχει τρομερά πλεονεκτήματα. Όπως. Όπως. 2.000 ενίκιο. 2.000 το μήνα ενίκιο. Ωραία. Ευρώ. Βεβαίως. Αυτινό, απαγορεύεται δηλαδή να κλάνεις δημόσια. Ορίστε, κύριε. Σε περίπτωση που την αμολύκεις, ειδικά εντός μετρό, έτσι, ναι, και ανάλογα του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι θα θυχθούν από το πέρδιν σου. Άμα δεν είναι βρωμερή. Άμα είναι τζούφια, α πούμε, μπράβο, πες τα πέτα. Κοίταξε να δεις. Για τις τζούφιες ο νόμος έχει. Υπάρχουν αυτές που υπάρχει... ρίχνεις, αλλά ναι, ξέρεις, δεν μυρίζει. Εκεί τίποτα, υπάρχει κενό νόμου. Για αυτές όμως πάει το. Ξέρεις το αυτό και ρωτάει, χτυπάει παλαμάκια. Που σε πιάνει λίγο ένα. Πρόσεξε να δεις τώρα. $500 πρόστιμο. Έτσι. Ναι. Και αν έχουν, λέει, ενοχληθεί. Ναι. Δεν ξέρω εγώ πόσοι, 3-4 παραπάνω, σε πάνε μέσα με τη διαδικασία του αυτόφορου. Τι λες, ρε παιδί. Επομένως. Με τη διαδικασία του αυτόφορου. Με τη διαδικασία. Αυτό ωραίο είναι. Είναι το σπινιάρι. Γιατί μου φύγε τώρα μία γι' αυτό. Λοιπόν. Χριστέ μου, $500 παιδιά. Βοήθεια, παιδιά. Λοιπόν. Δηλαδή, ρε φίλε, εκεί πέρα τρως φασολάδα και μένεις σπίτι σου, δεν βγαίνεις. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως πόσο προχωρημένη είναι. Ναι, για πες. Έτσι. Σου λέει, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν θα τα φας όλα αυτά, σκόρδα, μόρδα και που ναι, δημιουργούν εκεί πυρηνικές αντιδράσεις, απαγορεύεται όχι μόνο να μασάς τσίχλα, μπράβο, αλλά και να είσαι κάτοχος τσίχλας. Α, και να είσαι κάτοχος. Βεβαίως. Τι είναι, ρε φίλε, πώς θα τα κάνει. Τσίχλα το λοιπόν. Ναι. Σε ψάχνουν στο αεροδρόμιο. Σου λέει, αγόρι μου, είμαι την Big Bubble. Πού πας με τις φούρνες, μπαμπαμπούμπα. Big Bubble. Ναι. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, απαγορεύεται τσίχλα. Άμα τη βρεις κάτω. Άμα τη βρεις κάτω. Η παραδείγματο στο αστυνομικό τμήμα το πράγμα. Και λες, παιδιά, αυτό κάτω. Είναι όπως εδώ βρίσκουμε, ας πούμε, το 20 ευρώ. Πάνω το δώσουν. Ναι, και λες κάποιος την έχασε την τσίχλα του και μετά θα κάνουν εξακρίβωση στοιχείων από το DNA κτλ. $500 σε πληροφορώ για μάσημα τσίχλα. Χίλια για ρήψη αυτής επί τη ασφαλτό, ναι, και ρήπανση της αυτής της Σιγκαπούρης. Επομένως γλιτώνεται από τσίχλες, κυρίες και ούτε να σας κολλάς τα ρούχα, να σας κολλάς τα δόντια. Έχω ερώτηση, λέει, σκορδοστούμπι επιτρέπεται? Όχι. Έχω ερώτηση από το Rocktail. Όχι, διότι θα μπορεί να θεωρηθεί, ναι, απαγορεύεται, διότι θεωρείται ότι, ξέρεις, ρε παιδί μου, δημιουργεί την ανάγκη για τσίχλα. Αχα. Σου λέει, έφαγε το σκορδοστούμπι. Μετά, μια θα ανοίξει το στόμα, θα λιποθυμίσει στο μισό μετρό. Ας πούμε. Ναι, απαγορεύεται, λυπάμαι. Τώρα πες μας ότι επιτρέπονται οι μπάφοι να χαρούμε. Οι μπάφοι δυστυχώς δεν επιτρέπονται. Α, τι ξενέρατε! Το συζητάμε για το τσιγάρο. Αχα. Έτσι. Το οποίο για να πάρεις ένα πακέτο κάνει $7,5, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Όποιο χρονιά. Δηλαδή. Αλλά και να το πάρεις δεν μπορείς να καπνίσεις πουθενά. Επομένως, τι να το πάρεις, γλιτώνεται και τα έξοδα του καπνίσματος. Αναπτύρια, τσακμάκια, χαρτάκια, φιλτράκια. Επίσης... Υπάρχει κάτι το οποίο επιτρέπεται. Ναι, το σεξ περιστασιακά. Πρόσεξε, συγγνώμη, εδώ να τα λέμε σωστά. Για τη Σιγκαπούρη μιλάμε το τόσο σεξ, ώρα, έτσι. Μισό. Το παραφύσιν, ναι, και το στοματικόν μέχρι το 2006 απαγορευόταν δια νόμου. Show me what you can do. Κάτσε ρε μαγκά. Και τώρα, πρόσεξε, δηλαδή, να δεις. Και πώς το ανακαλύπτανε, να πούμε ότι. Έστω ότι εσύ έκανες τζιτζιμπρίτζι στο σπίτι σου και σκανδαλιζόταν η γειτόνισσα. Έπαιρνε λοιπόν το 100 και τους έλεγε η διπλανή τον παίρνει. Αυτό. Όπως βρει. Όπως βρει. Δόξα και που το ξέρει η γειτόνισσα. Κοίταξε να δεις. Το βέλασμα είναι λίγο πιο. I enjoy that so much. Άγριο το γρέζι, ρε. Ναι, γιατί άμα είσαι μπουκωμένο. Κατάλαβε. Μπορεί να είσαι κεφτέ, ας πούμε. Στο μπουκωμένο δεν είναι το ίδιο. Φαντάζεσαι να τρως κεφτέδες και να σκάσουν μέσα οι μπάτσοι. Τι κάνετε εδώ, ρε.
Ναι, αλλά όταν είναι το δέλαγμα έτσι βαρύ, σκανδαλιζόταν η γειτόνισσα και έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε διπλανή κάνει. Κάτι κάνει, κάτι κάνει. Και έκανε ντου λοιπόν η αστυνομία με τις κούρτες εκεί με τα ρόπαλα κτλ. Και σε χώνανε μέσα. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι αν πάτε στη Σιγκαπούρη να προσέχετε.